Τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Δρίτσα, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, που είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να συζητήσουμε το ίδιο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε? Εσείς πέστε μας τι γίνεται με το λιμάνι. Ακούγαμε τον κύριο Γεωργακόπλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων των Λιμάνιων, μας έθεσε διάφορα θέματα, άλλα από αυτά είναι γνωστά, άλλα από αυτά είναι καινούργια. Υπάρχει, από ό,τι είναι γνωστό, η ανακοίνωση, η δέσμευση της κυβέρνησης μέχρι 15 του μηνός να υπάρξουν οι προσφορές εκ μέρους των ενδιαφερομένων για το λιμάνι. Υπάρχουν όμως και, μπαίνουν και από τους εργαζόμενους, αλλά και από τον τύπο. Υπάρχουν πολλά εκκρεμή θέματα, όπως περιοχές αντίστοιχες με αυτές τις τραπεζόνες που τελικά με απόφαση της κυβέρνησης αφαιρέθηκαν από την σύμβαση η οποία σχετίζεται με την... Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ θετική εξέλιξη, εξαιρετικά θετική, σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις του Υπουργού, του κ. Σκουρλέτη, ανοίγει ένας δρόμος για τη δικαίωση πολύχρονων αγώνων των κατοίκων της Δραπετσόνας και του Κερατσινίου, και θέλω να πιστεύω ότι θα δρομολογηθούν σύντομα πρωτοβουλίες για την ανάπλαση της περιοχής με όρους και κανόνες που να είναι συμβατοί με τις επιδιώξεις της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας του Πειραιά, μια και η περιοχή έχει υπερτοπικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άλλες περιοχές παρόμοιες με αυτές οι οποίες εξαιρέθηκαν, δηλαδή που αφορούν άλλους δήμους ή το Δήμο Πειραιά και συζητίζονται με το λιμάνι? Κοιτάξτε, όντως συστηματικά όλο αυτό το διάστημα μαζί με τις δημοτικές αρχές των παραλυμένων δήμων και με τις τοπικές κοινωνίες αλλά και με επαγγελματικές ενώσεις και ομάδες παραγωγικής δραστηριότητες είμαστε σε διαρκή διαβούλευση το Υπουργείο και βήμα-βήμα έχουμε βελτιώσει πολύ όλα τα δεδομένα για τη σύμβαση παραχώρησης που βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Η ακτογραμμή της Δραπετσόνας είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική εξέλιξη. Τέτοιας κλίμακας ίσως δεν έχουμε αντίστοιχες, αλλά έχουμε μικρότερες κλίμακες αλλά εξίσου σημαντικές. Όπως... και νευραλγικές. Αρχίζω μέσα στο ίδιο το λιμάνι, οι χώροι της σχολής λιμενοφυλάκων, οι προβλήτες που χρησιμοποιεί το λιμενικό σώμα, μια σειρά από περιοχές σημαντικές εξαιρέθηκαν, ξεκαθαρίστηκε ότι η πολιτιστική ακτή θα παραμείνει σε χρήση και δεν θα αλλάξει, τα προβλεπόμενα μουσεία και όλα αυτά. Επίσης, πολύ μεγάλη και σημαντική εξέλιξη είναι η εξαίρεση όλων των αρχαιολογικών χώρων που όσο και αν φαινόταν αυτονόητο δεν ήταν στο αρχικό στάδιο. Και εδώ όταν λέω στο αρχικό στάδιο εννοώ μόλις 2 μήνες πριν. Και αυτή τη στιγμή καταφέραμε, μιλώ ως κυβέρνηση, να εξαιρεθεί και η περιοχή της Κοινόσουρας, της Σαλαμίνα και πολλές άλλες περιοχές με τέτοια χαρακτηριστικά. Επίσης, έχουμε πολύ σημαντικές βελτιώσεις στους κανόνες της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή στους ελέγχους, στα προσδοκόμενα κόστη, στις λειτουργίες του λιμανιού και όλα αυτά βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Εκκρεμεί το πορθμίο του περάματος για το οποίο είτε διεκδίκηση και από τη μεριά του τοπικής κοινωνίας να παραμείνει στα χέρια του Δήμου και να μην περάσει στους ιδιώτες επενδυτές. Και βέβαια τα μείζωνα θέματα είναι η εξασφάλιση όλων των κανόνων και των δικαιωμάτων των χρηστών της λιμενοβιομηχανικής ζώνης, της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, με συγχωρείτε, του περάματος, όπως και τέλος τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, το εργασιακό καθεστώς στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτό αυτά το θέμα... δεν μπορούν να λυθούν μέσα από τη σύμβαση παραχώρησης.
Είναι όμως δρομολογημένα για να επιληθούν στην διαδικασία νομοθέτησης και συγκρότησης της δημόσιας αρχής λιμένα, που είναι και αυτό μια σημαντική, πάρα πολύ σημαντική πρόοδος που συντελέστηκε με τις στοχεύσεις της κυβερνητικές και δρομολογήθηκε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό θα γίνει στις αρχές του χρόνου, η νομοθέτηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένα. Αυτή η παρέμβαση για τη Δημόσια Αρχή Λιμένα αλλάζει βέβαια αρκετά τα πράγματα, δεδομένου ότι θα υπάρχει πλέον μια από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς ελληνικού δημοσίου, παρέμβαση στα όσα γίνονται στα λιμάνια, ανεξαρτήτως αν είναι στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, απαντήσατε στο θέμα το οποίο έβαλε ο κ. Γιακόπουλος σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, μιας και θα είναι αντικείμενο της δημόσιας. Δεν έχει κλείσει, είναι σοβαρό θέμα, ανοιχτό και διεκδικήσιμο, και πρέπει και η πολιτεία. Από τη μεριά των εργαζομένων, εγώ δεν έχω να πω, εκείνοι θα έχουν θέσει τα ζητήματα και ορθά τα θέτουν, αλλά και η πολιτεία θα, μέσα στα πλαίσια και τα ενωσιακά και τα εθνικά, οφείλει, και αυτό κάνουμε, να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της λιμενεργασίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο το θέτουν πάρα πολύ και ακροατές, βλέπω έχουν στείλει μηνύματα, αλλά το έθεσε πριν από λίγο ο κύριος Γιακόπουλος. Υπάρχουν μια σειρά από εκκρεμότητες που, όπως για παράδειγμα το θέμα της προσφυγής στο Συμβουλίο της Επικρατείας και των φοροαπαλλαγών της Κόσκο, για την οποία υπάρχει και θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτά το πώς σκέφτεστε να τα αντιμετωπίσετε? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες της, έχει εκδώσει απόφαση με την οποία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ανακτήσει μια σειρά από παροχές που είχε προβλεφθεί στα προηγούμενα χρόνια επί τη βάση της, του νομοθετικού πλαισίου που συνόδευσε την σύμβαση παραχώρησης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην εταιρεία ΣΕΠ, και αυτό πλέον είναι μια διαδικασία που ανήκει ως αρμοδιότητα στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτό. Mm-hmm. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει μπροστά του αυτές τις αποφάσεις και επεξεργάζεται τους κανόνες με τους οποίους θα κινηθεί. Δεδομένου ότι υπάρχει και μια εκκρεμότητα με το Συμβουλίο της Επικρατείας και με βάση όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε τόση ώρα, κύριε Υπουργέ, βλέπετε εφικτό να ο διαγωνισμός να ξεκινήσει με υποβολή προσφορών στα μέσα Δεκέμβρη, όπως έχει προγραμματιστεί? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει οριστεί η ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών. Νομίζω ότι αυτό είναι μια δέσμευση. Τώρα, αυτά, επειδή μια τέτοια αλλαγή είναι στρατηγική σημασία, περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα, το αν θα καθυστερήσει 5 μέρες ή 2 μέρες ή το ένα ή το άλλο, νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσει. Mm. Αυτή είναι η ημερομηνία που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσει, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι όλη η διαγωνιστική διαδικασία να γίνει με κανόνες που εξασφαλίζουν σταθερά δεδομένα, εξασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, εξασφαλίζουν το περιβάλλον, εξασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και φυσικά δημιουργούν κανόνες ανάπτυξης του λιμανιού με κοινωνικό μέρισμα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τον κύριο Δρίτσα, τον Υπουργό Ναυτιλίας, για το θέμα του διαγωνισμού πώλησης του Οργανισμού Λιμένους Πειραιώς. Ακούσαμε και την άποψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, του κυρίου Γιωργακόπουλου. Νομίζω ότι αποκτήσατε μια καλύτερη εικόνα. Να μείνουμε πάντως σε 2-3 πράγματα αυτά που είπε ο κύριος Δρίτσας, ότι ήδη έχουν επιτευχθεί εξαιρέσεις από τη σύμβαση παραχώρησης σημαντικών περιοχών, των αρχαιολογικών χώρων, των προβλήτων που χρησιμοποιεί το λιμενικό,
του χώρου της Κοινοζούρας. Εν πάση περιπτώσει, διεκδικείται και το θέμα των προθυμίων του περάματος. Αυτά και πολλά άλλα, μας είπε πολλά. Αυτά πρόλαβα και σημείωσα. Είναι ουσιαστικές κατακτήσεις, αλλά το κυριότερο είναι ότι το θέμα των εργασιακών σχέσεων στα πλαίσια μιας δημόσιας αρχής λιμένων θα αντιμετωπιστεί. Η δημόσια αρχή φτιάχνεται αρχές Γενάρη και θα είναι ένα όργανο εποπτικό που θα δίνει δυνατότητα στο δημόσιο να παρέμβει σε οποιοδήποτε λιμάνι, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο, προκειμένου να εξασφαλίσει και τους όρους ανταγωνισμού για την εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτά για το λιμάνι. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας.